Prends ça. Tu. Et pas vous. Arme. Parle, je sais. Arme. Locos, te falté. Ya. Η περιφερειακή ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο της περιοδίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στους νομούς Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν οι Υπουργοί Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, Παιδείας Κώστας Γαμβρόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και ο Υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του ήταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου γίνονται έργα αναβάθμισης ενώ κατασκευάζεται και ο διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΠ και δημιουργείται πλωτή αποθήκη υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να σας ευχαριστήσω και για την υποδοχή και να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινάω την περιοδία μου στη Θράκη από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, την πρώτη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανατολικά της σύνορα. Και βεβαίως έχω ιδιαίτερη χαρά που ο πρώτος σταθμός είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ένα λιμάνι που παρά την κρίση τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και αναπτύσσεται όχι με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό με εσωστρέφεια, αλλά με εξωστρέφεια και με το βλέμμα στραμμένο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με το βλέμμα στραμμένο στον Εύξεινο Πόντο, με το βλέμμα στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει ισχυρός διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Αλεξανδρούπολη. Παρά το γεγονός ότι η χώρα περνά μια περιπέτεια τα τελευταία χρόνια με την απώλεια του ΑΕΠ, την πενταετία 2010 έως 2014, το λιμάνι άντεξε, προσέθεσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση το τελευταίο 18μηνο κατάφερε να εξασφαλίσει και το τελευταίο ευρώ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και το λέω αυτό διότι η Αλεξανδρούπολη, που κάποτε θεωρούσαμε ότι έχει το μειονέκτημα να βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο, να είναι η ανατολικότερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, μπορεί να γίνει και θα γίνει ένας ισχυρός διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος, σημαντικός κόμβος, όχι μόνο για τη Θράκη. Όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών, εμπορίου και ενέργειας, θα έλεγα για την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Διότι από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, περνάνε οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος, διότι εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουμε σχέδιο να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό λιμάνι, το οποίο θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη
με όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα τα εμπορεύματα που θα έρχονται εδώ θα μπορούν με ευκολία να μεταφέρονται μέσω των υποδομών που αναπτύσσουμε οδικών και σιδηροδρομικών στη Βαλκανική και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι παρά το γεγονός τα τελευταία χρόνια η χώρα μας περνάει μια πολύ μεγάλη, όπως όλοι γνωρίζουμε, περιπέτεια. Μια κρίση που ιδιαίτερα κατά την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014 απόλεσε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Χάσαμε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης άντεξε και τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε και το τελευταίο ευρώ που ήταν διαθέσιμο από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εκείνες υποδομές.